Τι είναι το δικτυακό marketing ή MLM και τι κάνει κάποιος στο δικτυακό marketing. Σε αυτό το βίντεο θα επιχειρήσω να σου εξηγήσω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ τι είναι το δικτυακό marketing και τι κάνει κάποιος που ασχολείται με αυτό. Okay, πάμε. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Έχω μιλήσει ξανά στο παρελθόν για το τι είναι το δικτυακό marketing ή αλλιώς MLM. Μπορείς να βρεις κάποια από αυτά τα βίντεο εδώ ή στην περιγραφή αυτού του βίντεο, θα βάλω όλα τα links εκεί. Ή φυσικά μπορείς να βρεις τα πάντα στο blog μου GreekCoach.gr κάθετος blog. Σήμερα όμως θα εξηγήσω τι είναι το δικτυακό marketing με απλά λόγια, ώστε να μπορεί και ένας ηλίθιος, ένας αρχάριος, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει. Όχι ότι εσύ είσαι ηλίθιος, δεν σε γνωρίζω τόσο καλά, αλλά φαντάζομαι ότι για να βλέπεις αυτό το βίντεο, μάλλον δεν είσαι ηλίθιος. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς, θα εξηγήσω το δικτυακό marketing με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ. Γράψε μου στα σχόλια αν εσύ αυτή τη στιγμή ασχολείσαι με μια εταιρεία δικτυακού marketing και τι σε έκανε να πάρεις την απόφαση να ξεκινήσεις συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δες το βίντεο μέχρι το τέλος και γράψε μου στα σχόλια μετά αν το καταλαβαίνεις όπως θα το εξηγήσω ή αν υπάρχει κάτι ακόμα που θα θέλεις να απαντήσω σαν ερώτηση. Καταρχάς, ο χώρος λέγεται MLM, Multi-Level Marketing, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται marketing προϊόντων ή υπηρεσιών σε πολλαπλά επίπεδα ανθρώπων. Επειδή πριν πολλά χρόνια το MLM είχε αποκτήσει κακό όνομα, τέλος πάντων σχετικά, κάποιοι αποφάσισαν να το ονομάσουν network marketing, δικτυακό marketing, που ουσιαστικά όμως είναι το ίδιο πράγμα, απλά έχει διαφορετική ονομασία. Οπότε αν έρθει κάποιος και σου πει εμείς δεν ασχολούμαστε με το MLM, δεν κάνουμε MLM, κάνουμε δικτυακό marketing, να ξέρεις ότι είναι το ίδιο πράγμα και τα δύο. Για να σου εξηγήσω λοιπόν τι είναι και πώς λειτουργεί, θα το παραλληλήσω με κάτι που ίσως είναι πιο γνώριμο σε σένα. Ας πούμε ότι θέλεις να αγοράσεις ένα τάμπλετ ή έναν υπολογιστή. Συνήθως υπάρχει εταιρεία που κατασκευάζει το προϊόν, μετά υπάρχει ένας εξαγωγέας από τη χώρα που κατασκευάζει το προϊόν, υπάρχουν εισαγωγείς σε κάθε χώρα που πρόκειται να πουληθεί το συγκεκριμένο προϊόν, υπάρχουν οι χοντρέμποροι, υπάρχουν τα καταστήματα λιανικής και μετά πηγαίνεις εσύ και το αγοράζεις. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και η διαφήμιση. Τη διαφήμιση την κάνει κυρίως η εταιρεία, αλλά κάνουν και η ενδιάμεση κάποια διαφήμιση και ίσως λίγο περισσότερο το κατάστημα λιανικής. Από την εταιρεία που φτιάχνει το προϊόν μέχρι το κατάστημα λιανικής, όλοι αυτοί και η ενδιάμεση βάζουν ένα ποσό πάνω στην αρχική τιμή του προϊόντος για να καλύψουν τα έξοδά τους και να έχουν και κάποιο κέρδος. Και όλη αυτή τη διαφορά την πληρώνεις εσύ και εγώ ως καταναλωτές. Δηλαδή, αν εσύ αγοράσεις ένα λάπτοπ με 1000 ευρώ, το λάπτοπ αυτό από την εταιρεία φεύγει γύρω στα 230 με 250 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα η εταιρεία καλύπτει όλα της τα έξοδα και έχει και το κέρδος της. Μετά όλοι οι ενδιάμεσοι βάζουν ένα ποσοστό πάνω στην τιμή, το οποίο καλύπτει τα δικά τους έξοδα και τα κέρδη τους και τελικά το προϊόν φτάνει σε σένα 1000 ευρώ. Και ένα 30% της τελικής τιμής του προϊόντος πηγαίνει στη διαφήμιση. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο διακινούνται και αγοράζονται τα περισσότερα προϊόντα σήμερα στην αγορά. Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος εμπορίου. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί το δικτυακό marketing και γιατί είναι καλύτερο. Πάλι υπάρχει εταιρεία που κατασκευάζει το προϊόν, αλλά βάζει ένα χ σε όλους τους ενδιάμεσους, κάνοντας η ίδια εξαγωγή και εισαγωγή, ανοίγοντας η ίδια αποθήκες σε κάθε χώρα που πρόκειται να αναπτυχθεί, και μετά απλά βρίσκει τους συνεργάτες, ελίστους διανομής, οι οποίοι αγοράζουν το προϊόν απευθείας από την εταιρεία και το διαθέτουν σε τελικούς καταναλωτές. Οπότε έτσι έχουμε ένα προϊόν ίσης ή καλύτερης ποιότητας, έχουμε ένα πιο οικονομικό προϊόν, έχουμε συνεργάτες διανομής οι οποίοι κερδίζουν όλα τα χρήματα που θα κέρδιζαν οι μεσάζοντες, οπότε έτσι έχουμε συνεργάτες οι οποίοι ξεκινάνε χωρίς ρίσκο πρακτικά και έχοντας μεγάλα κέρδη, και έχουμε πελάτες οι οποίοι λαμβάνουν καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα, γιατί οι εταιρείες φροντίζουν να εκπαιδεύουν τους συνεργάτες τους, τους διανομείς τους, στο πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα το προϊόν, πώς να βρίσκουν πελάτες, πώς να εξυπηρετούν τους πελάτες τους και πώς να βοηθούν τους πελάτες να έχουν αποτελέσματα. Τώρα, ο κάθε διανομέας παύλα συνεργάτης μπορεί να κάνει τα εξής δύο πράγματα. Μπορεί να βρει πελάτες για το συγκεκριμένο προϊόν, οπότε αγοράζει ένα προϊόν στη χοντρική και το πουλάει στη λιανική και έχει το κέρδος που είναι η διαφορά, χοντρικής λιανικής. Και δεύτερον, να βρίσκει άλλα μέλη, άλλους συνεργάτες, τους οποίους θα τους εκπαιδεύσει να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και που θα λαμβάνει από κάποιους από αυτούς προμήθειες από τον τζίρο που θα κάνουν απευθείας από την εταιρεία. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο επεκτείνονται οι εταιρείες. Δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος συνεργάτης να βρει άλλους συνεργάτες, μπορεί να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Απλό δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με πυραμίδες, δεν έχει να κάνει με
κάτι παράνομο ή ανήθικο, είναι απλά ένα διαφορετικό τρόπο εμπορίου. Κατά τη γνώμη μου, είναι πιο δίκαιο και δίνει μια καταπληκτική ευκαιρία σε καταναλωτές να έχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, μοναδικά προϊόντα, και επίσης δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά χωρίς να επενδύσουν μεγάλα κεφάλαια και να μπορέσουν να δημιουργήσουν σημαντικά εισοδήματα για τον εαυτό τους, δουλεύοντας από το σπίτι τους ή από οπουδήποτε. Αν ασχολείσαι ή σκέφτεσαι να ασχοληθείς με το δικτυακό marketing και θες να μάθεις πώς μπορείς να το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τότε χρειάζεται να μελετήσεις το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Marketing. Το βιβλίο Ακαταμάχητο Δικτυακό Marketing είναι πρακτικά ένας οδηγός. Περιέχει περισσότερα από 50 κεφάλαια στα οποία θα μάθεις τα πάντα για τη δουλειά. Από το πώς να ξεκινήσεις, πώς να βάλεις τους στόχους σου, πώς να μιλήσεις στους πρώτους σου ανθρώπους, πώς να κάνεις παρουσιάσεις, πώς να κάνεις χειρισμό αντιρρήσεων, πώς να βρεις πελάτες, πώς να αναπτύξεις μια ομάδα, πώς να δημιουργήσεις τους πρώτους σου ηγέτες και πολλά πολλά άλλα. Θα μάθεις τα πάντα για το πώς να γίνεις ακαταμάχητος στο δικτυακό marketing. Για να δεις περισσότερα για το βιβλίο, να δεις μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι διάβασαν το βιβλίο και πώς τους βοήθησε, αλλά και για τα περιεχόμενα του βιβλίου, μπες στο GreekCoach.gr / book, βάλτε στοιχεία σου και θα οδηγηθείς στη σελίδα που τα εξηγεί όλα αυτά. GreekCoach.gr / book. Αν έφτασες εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση σχετικά με το δικτυακό marketing που θα ήθελες να σου απαντήσω. Αν έχεις επιλέξει να ασχοληθείς με το MLM, με το δικτυακό marketing, γίνε επαγγελματίας, μάθε τη δουλειά καλά και κάνε σωστά και ηθικά. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Αν σου άρεσε το βίντεο και θες να λαμβάνεις εβδομαδιαία παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τη ζωή και στην εργασία σου με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr /list και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη CIA, τον FDA και τον EOV, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε 3 φορές περισσότερο από αυτούς που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr /list τώρα και γίνε και εσύ μέρος αυτής της κοινότητας.